thank you Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού για το υποέργο ηλεκτρονικές υποδομές και μέσα προώθησης του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά ως διακριτικό τουριστικό προορισμό με ταυτόχρονη αύξηση της αναγνωρισιμότητας τη περιοχή και της ποιότητας των προσφέρων τουριστικών υπηρεσιών. Η ημερομηνία λήξη τη διαβούλευση είναι η 7η Δεκεμβρίου 2012. Αργότερα από τι αρχικέ προβλέψει, θα ολοκληρωθεί τελικά η διαδικασία ενοποίηση τη ύπραξη εισφορών και φόρων. Παρότι ο σχεδιασμό βάσει των δεσμεύσεων του Μνημονίου 2 προέβλεπε ότι η ταυτόχρονη πληρωμή φόρου μισθωτών υπηρεσιών και εισφορών θα υλοποιηθεί τον Ιούλιο του 2012, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδο οδήγησε σε αναβολή τη για τον Ιανουάριο του 2013. Εγκύκλειο του Υπουργείου. Υπουργείου Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια προβλέπει τελικά ότι η διαδικασία θα είναι μακρά, σταδιακή και θα ολοκληρωθεί έω τον Ιούλιο του 2017. Οι αποδόσεις για ποσά από 50.000 ευρώ και πάνω ξεπερνούν το 5,3%, δίνοντας καθαρό τόκο σε αιτήσια βάση που προσεγγίζει τα 2.400 ευρώ. Ενώ στο 5% κυμαίνονται οι αποδόσεις και για χαμηλότερα ποσά όπως 10.000 ευρώ, δίνοντας καθαρό τόκο που μπορεί να προσεγγίζει και τα 500 ευρώ το χρόνο. Η προσέλκυση καταθέσεων είναι ένα βασικό στόχο πλέον των τραπεζών. Η σταθεροποίηση της τάση επιστροφής των καταθέσεων που ξεκίνησε πριν μερικού μήνε. Είναι το μεγάλο στίχημα που θέλουν να κερδίσουν οι ελληνικέ τράπεζε, προκειμένου μαζί με μια σειρά άλλων γεγονότων να ενισχύσουν τη ρευστότητά του, ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν καθοριστικά στι προσπάθειε επανεκκίνηση τη ελληνική οικονομία. Μαύρα τα Χριστούγεννα, μέσα σε ένα μήνα οι φορολογούμενοι θα καταβάλουν την επόμενη δόση του φόρου εισοδήματο, την επόμενη δόση του ειδικού τέλου ακινήτων μέσω τη ΔΕΗ, τον φόρο ακίνητη περιουσία του 2010, τα τέλη κυκλοφορία στην αγορά πετρελαίου με την αυξημένη τιμή του 1,40 ευρώ το λίτρο. Παραμονέ Χριστουγέννων λήγουν πολλέ από τι προθεσμίε που έχουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν τα χαράτσια. Το Υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να εισπράξει σημαντικά έσοδα 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ από τον φόρο εισοδήματο, 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ από το φόρο προστιθέμενη αξία, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται στα τσιγάρα, τα ποτά, τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανση, 231.000 ευρώ από τι δόσει του ΕΤΑ και τον ΦΑΠ του 2010, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τα τέλη κυκλοφορία που πρέπει να καταβληθούν ω την τελευταία ημέρα του 2012. Αντιλαμβάνεται εύκολα λοιπόν καθένα ότι τι έχει να πληρώσει ο Έλληνα φορολογούμενο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Φαίνεται λοιπόν ότι τα Χριστούγεννα θα είναι μαύρα.